Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Θα κάνουμε μία τάρτα καραμέλας. Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτή η συνταγή. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Το ζυμαράκι μας από κάτω θα είναι τόσο τραγανό και η γέμιση μας θα είναι τόσο ζουμερή και τόσο καραμελένια που στο τέλος δεν θα πιστεύετε τι τρώτε. Είναι μία καταπληκτική συνταγή. Γράψτε τα υλικά και προσέξτε ακριβώς πώς θα τη φτιάξω. Για την τάρτα καραμέλας θα χρειαστούμε για τη βάση 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία πρέζα αλάτι, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 180 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο παγωμένο, έναν κρόκο από μεσαίο αυγό και μία κουταλιά της σούπας νερό. Για τη γέμιση, μία κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια corn flour, 550 γραμμάρια γάλα, 450 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35%, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, μία πρέζα αλάτι και 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Για το σερβίρισμα, σάλτσα καραμέλας, ζάχαρη άχνη και δυόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τη ζύμη της τάρτας. Έχουμε πει ότι πάντα μα πάντα έχουμε μία τάρτα, φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη. Θέλουμε ένα μπολ και θα ρίξω μέσα όλα τα υλικά. Να πάρω και το αλάτι μου εδώ. Γενικά το δύσκολο κομμάτι της συνταγής είναι να φτιάξουμε τη ζύμη της τάρτας. Οπότε προσεκτικά, λίγο αλατάκι, αλεύρι, άχνη ζάχαρη. Και το επόμενο μας υλικό είναι παγωμένο βούτυρο λούρπακ ανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Θέλουμε 180 γραμμάρια, οπότε πάρτε ένα μαχαιράκι. Ανοίξτε εδώ. Θέλουμε να είναι κρύο. Για να πετύχει η τάρτα μας, πρέπει το βουτυράκι μας να είναι κρύο. Και βέβαια, επειδή η τάρτα έχει μόνο αλεύρι, ζάχαρη και βούτυρο, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας για να βγει νόστιμη η τάρτα μας. Θέλουμε 180 γραμμάρια, 50%, 150, 180 είναι κάπου εδώ. Τέλεια, τέλεια. Πρέπει να είναι παγωμένο. Τώρα, με το που κόψουμε το βουτυράκι μας εδώ, το κόβουμε ξανά σε μικρά-μικρά κομματάκια και βάζουμε μέσα στη ζύμη μας, εδώ. Πολύ απλά. Φανταστική διαδικασία να φτιάχνεις τάρτες. Δεν τη βαριέμαι ποτέ. Μου θυμίζει τα πρώτα βήματά μου στη μαγειρική που ξετρελνόμουν με τάρτες. Έφτιαχνα κάθε λογή τάρτα από Kiss Lorraine, από γλυκές κάσταρτ τάρτες. Γενικά, ό,τι υπήρχε σε τάρτα το έφτιαχνα. Και τώρα δεν έχω σταματήσει. Πάλι όταν μου πούνε να φτιάξω μια τάρτα, λέω: OK, η διαδικασία είναι πάρα πολύ ωραία και θέλω οπωσδήποτε να τη φτιάξω. Λοιπόν, σας έχω ξαναπεί ότι όταν φτιάχνουμε τέτοια ζυμάρια, αυτό που θέλω είναι να πλάθετε τα ζυμάρια με γαντάκια και όχι με τα χέρια σας. Αυτό γιατί δεν έχετε φτιάξει πολλές τάρτες, οπότε θέλω να σας πετύχει 100%. Τώρα, άμα έχετε εμπειρία, η αλήθεια είναι πως μπορούμε να το κάνουμε και με γυμνά χέρια, αρκεί να κάνουμε τη διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Τι θέλουμε? Θέλουμε το βούτυρο να καλύψει το αλεύρι μας και ουσιαστικά να γίνει πάρα πολύ τραγανή και μπισκοτένια η βάση μας. Οπότε βλέπετε πώς απλά πάω. Διονύση, έλα εδώ, αγόρι μου. Φέρω μου πίσω ένα βουλάκι. Δυσκολεύεσαι. Και γέμισε μου λίγο νερό από δίπλα, ένα ποτηράκι. Να πιω όλοι γιατί δεν είμαι καλά. Πλάκα μου, θέλω για τη συνταγή, βάλουμε και λίγο νεράκι. Λοιπόν, κοίτα εδώ πώς φαίνεται. Σου φαίνεται ζυμάρι? Όχι. Έχει διαλυθεί τελείως το βούτυρο και ουσιαστικά έχει κυτρινίσει το αλεύρι μας. Φύγε. Αυτό ήθελα να δείξω στον κόσμο. Τον αγαπάνε, το ξέρετε. Τον κάνω έτσι γιατί του αρέσει κατά βάθος. Άμα δεν του κάνω, νευριάζει. Λοιπόν, οπότε, με το που τριφτεί καλά το βούτυρο και ουσιαστικά έχω αυτό το μείγμα που βλέπετε εδώ πέρα, θα χωρίσω το αυγό μου σε κρόκο και ασπράδι. Τον κρόκο θα το ρίξω μέσα, εδώ, το ασπράδι θα το κρατήσω στο τέλος, μήπως το χρειαστώ για μετά, και θα προσθέσω και μία κουταλιά της σούπας νερό, εδώ. Αυτό ήταν. Και τώρα ανακατεύω ξανά. Και εκεί πέρα που όλα ήταν διαλυμένα και φαινόταν ότι το ζυμάρι μας είχε πρόβλημα, κατευθείαν ο κρόκος μαζί με το νεράκι θα δώσουν σώμα στο ζυμάρι μας, θα το δέσουν, κοιτάξτε εδώ. Και αυτό ήταν όλο. Οπότε το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Εύκολα, γρήγορα. Θα σας έλεγα να το βάλετε στο ψυγείο και να το ανοίξετε μετά. Αλλά θέλω να σας κάνω τη ζωή εύκολη. Οπότε θα ανοίξουμε κατευθείαν το ζυμάρι, έτσι όπως είναι. Εφόσον δεν έχει μαλακώσει πολύ και δεν έχουμε δουλέψει πάρα πολύ το βούτυρο, σημαίνει πως το ζυμάρι είναι έτοιμο να το ανοίξουμε. Έχω μία ταρτιέρα εδώ πέρα 25 εκατοστών και κατευθείαν έτσι όπως είναι θα ανοίξω όμοιομορφα. Θα φτιάξω και ένα ωραίο χείλος εδώ για να μπορέσει να κρατήσει τη γέμιση.
Λοιπόν, και η βάση της τάρτας μας είναι έτοιμη για το φούρνο. Πόση ώρα μας πήρε, παιδιά? 5 λεπτά. 5 λεπτά. Δεν παίρνει παραπάνω. Οπότε, πού είναι το βάρος μου? Where is my bar? Το βάρος μου πάντα υπάρχει από πίσω και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Πριν ψήσουμε, να φροντίσουμε να κάνουμε τρύπες με ένα πυρουνάκι εδώ, γιατί βάλαμε μέσα το αυγό, βάλαμε μέσα το νερό, οπότε αυτά έχουν την τάση να φουσκώνουν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μην αφήσουμε την τάρτα μας να φουσκώσει. Πώς? Κάνοντας πολλές τρύπες με ένα πυρούνι εδώ. Ο Διονύσης έχει σκάσει το γύρι, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και κλασική μέθοδος ψησίματος τάρτας. Έλα, αγόρι μου, που την ξέρεις πολύ καλά, πες την να. Ήθελα να προλάβω να πω ότι επειδή η ζελατίνη αντέχει μέχρι 160 βαθμούς, δεν μπορούμε παραπάνω να κάνουμε την τάρτα. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Δηλαδή, έχεις κάνει μάστερ διδακτορικά, τα πάντα όλα. Έχω ένα δάσκαλο. Να σου πω κάτι. Έχω έρθει στο σημείο να πω πως δεν έχω να σου προσφέρω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Η πόρτα είναι εκεί, μπορείς να φύγεις. Ωραία, παιδί. Όχι! Για να πας να κάνεις κάτι δικό σου. Εγώ δεν έχω να σου μάθω κάτι άλλο. Τι, δεν θέλεις? Θα κάτσεις με το δάσκαλο. Εντάξει, παιδιά, με τιμά πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Λοιπόν, criss-cross. Σταυρωτά βάζουμε την μεμβράνη, ρίχνουμε το βάρος μας μέσα. Το κλασικό που έχουμε εδώ και 5 χρόνια στο Kitchen Lab. Αυτό δεν το έχουμε αλλάξει. Κάνει τη δουλειά της με μια χαρά. Να σου πω ότι υπάρχει cooking weight, έτσι λέγεται. Μικρά βαράκια που τα παίρνεις για αυτή τη δουλειά. Και πάνε και δίνουν λεφτά για να πάρουν cooking weight. Μα γιατί? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν τα φασόλια μας, τα ρεβίθια μας ή ό,τι άλλο μας βρίσκεται στο σπίτι. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 160 βαθμούς και θα ψήσω για περίπου 25 με 30 λεπτά με τη μεμβράνη. Θα βγάλω τη μεμβράνη και θα συνεχίσω το ψήσιμο για άλλα 15 λεπτάκια μέχρι που να φροντίσω να γίνει χρυσαφένια και ωραία. Στους 160 βαθμούς. Μπράβο. Και μετά θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη γέμιση καραμέλας για να ψήσουμε ξανά μέσα στο φούρνο. Η ανακάλυψη της καραμέλας φαίνεται πως αποδίδεται στους Άραβες γύρω στο 1000 μετά Χριστόν, οι οποίοι φαίνεται πως πρώτοι κατάφεραν να κρυσταλώσουν ζάχαρη σε βραστό νερό, ενώ στην Αμερική παρόμοια τεχνική χρησιμοποιήθηκε κατά το 1650. Και η ζύμη της τάρτας μας είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη γέμιση της καραμέλας. Η γέμιση της καραμέλας είναι εύκολη συνταγή, μπορεί να σας μπερδέψει λίγο τρόπους που θα τη φτιάξουμε, αλλά ουσιαστικά είναι τρία απλά βήματα που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ετοιμάσουμε μία καραμέλα, να ζεστάνουμε το γάλα μας μαζί με την κρέμα και να κάνουμε ένα μείγμα με corn flour και αλεύρι για να δέσουμε το όλο μείγμα. Είναι εύκολο, κοιτάξτε εδώ. Θα τα πάμε με απλές κινήσεις. Έχω ένα μπολάκι εδώ που έχω μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Θα προσθέσω το corn flour εδώ όλο και 100 γραμμάρια από το γαλατάκι μας εδώ. Τι θα κάνω τώρα? Έτσι όπως είναι, θα ανακατέψω corn flour, αλεύρι και γάλα και θα κάνω έτσι μια πηχτή παστούλα που αυτή η πάστα ουσιαστικά θα πήξει στο τέλος την γέμιση καραμέλας. Εδώ. Ανακατεύουμε καλά, γιατί άμα ρίξουμε το αλεύρι και το corn flour κατευθείαν μέσα σε ένα ζεστό μείγμα, τι γίνεται? Σβολιάζει. Μπράβο, δεν θέλουμε να σβολιάσει, θέλουμε να γίνει ωραίο. Άμα δείτε ότι έχει σβόλους, κάτω το με ένα σύρμα. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Τα αφήνουμε στην άκρη. Το αφήσαμε, το ξεχάσαμε. Τώρα. Πάμε στην άλλη κατσαρόλα. Εδώ. Θα προσθέσουμε το υπόλοιπο μας γάλα. Εδώ. Θα προσθέσω την κρέμα γάλακτος. Λίγο βανίλια, είτε σε σκόνη, είτε σε σιροπάκι, ή ακόμα καλύτερα, άμα έχετε λοβό βανίλια, ακόμα καλύτερα. Και το αλάτι μου. Εδώ. Τώρα είναι το αλάτι, το βάζω εδώ. Και βάζω πάνω στη φωτιά, χαμηλά, μέχρι που να ζεσταθεί. Να σας πω ότι χρησιμοποιώ φυσικό αέριο Zenith. Προσφέρει και ρεύμα και φυσικό αέριο, αλλά και τα δυο συνδυαστικά για περισσότερη οικονομία. Τι είπαμε, Διονύση, εδώ πέρα, ότι πρέπει να κάνουμε? Έχουμε χαμηλή φωτιά. Γιατί, αγόρι μου? Για να μην καεί. Μπράβο. Σε περίπτωση που βάλουμε δυνατά τη φωτιά μας, έχουμε το γαλατάκι μας μέσα, υπάρχει περίπτωση να μας αρπάξει. Και επειδή δεν θα βάλουμε ζάχαρη μέσα για να προστατεύσει το μείγμα όπως κάνουμε συνήθως σε αγγλές ή σε άλλες κρέμες που φτιάχνουμε, εδώ πέρα θέλω να βάλετε σιγανά την φωτιά σας. Τώρα, σε μία άλλη κατσαρόλα, εδώ, θα ετοιμάσουμε την καραμέλα. Και ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Αυτό ήταν. Το κόλπο για να κάνουμε καραμέλα το έχουμε δείξει πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Πάμε να το θυμηθούμε. Θέλουμε μία κατσαρόλα ή ένα τηγανάκι αντικολλητικό. Στη συγκεκριμένη παίρνω κατσαρόλα γιατί θα ρίξω μετά όλο το μείγμα από το γάλα και την κρέμα και αυτό θα κοχλάζει. Οπότε θέλω να είναι μεγάλο το σκεύος για να μην βγει απ' έξω. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι τη ζάχαρη μου να τη χωρίσω σε 5-6 δόσεις. Θα ρίξω μία δόση μέσα.
Εδώ. Και μόλις αρχίσει να λιώνει και να γίνεται καραμέλα, θα προσθέσω την επόμενη δόση. Και διαδοχικά θα κάνω ακριβώς την ίδια κίνηση μέχρι που να τελειώσει η ζάχαρή μου. Όταν τελειώσει η ζάχαρη και γίνει καραμέλα, πρέπει να είμαι έτοιμος, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι της συνταγής, να σβήσω την καραμέλα μου κατευθείαν για να μην καεί. Και με τι θα τη σβήσω? Με το μείγμα από το γάλα, την κρέμα γάλακτος, τη βανίλια και το αλάτι. Το πιάσαμε? Ναι. Λοιπόν, η πρώτη μας ζάχαρη άρχισε να λιώνει, κοιτάξτε εδώ. Οπότε τι κάνω? Για να μην καεί η ζάχαρη μου, θα ρίξω και άλλη ζάχαρη μέσα για να σβήσω την κατσαρόλα με τη ζάχαρη. Και διαδοχικά θα κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία. Βλέπετε τι ώρα που γίνεται. Η καραμέλα μας πρέπει να γίνει καραμέλα καραμελένια. Σε περίπτωση που παραψήσουμε την καραμέλα μας, θα μυρίσει, θα το καταλάβουμε, θα καεί. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι λάθος. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να πάρω μια πετσέτα γιατί θα καώ. Έλα, Παναγία μου. Και εδώ. Άμα την αφήσει λίγη περισσότερη ώρα κατευθείαν. Λιώνει και γίνεται εντάξει και δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να έχει γρουμπαλάκια αυτή τη στιγμή η καραμέλα μας, γιατί ούτως ή αλλιώς θα λιώσουν τα γρουμπαλάκια όταν θα ρίξουμε μέσα την κρέμα γάλακτος και το γάλα μας. Και πάμε να ρίξουμε την τελευταία ζάχαρη μέσα, εδώ. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Κάτι δύσκολο έχουμε κάνει τώρα? Όχι. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί. Αυτή τη διαδικασία δεν την κάνετε φυσικά με τα παιδιά σας. Η καραμέλα καίει. Δεν ακουμπάμε να δοκιμάσουμε, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ διαλαστική. Και ίσως να θέλετε να βάλετε το δάχτυλό σας μέσα να δοκιμάσετε. Η καραμέλα καίει τόσο πολύ. Πάμε, βάλετε το δάχτυλό σας, θα καείτε. Δεν πρέπει να καούμε. Λοιπόν, και η καραμέλα μας είναι έτοιμη. Υπάρχουν κάποια μικρά κομματάκια από ζάχαρη που δεν έχουν πάσει, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί δεν θέλουμε να κάψουμε την καραμέλα μας. Και τώρα βροχιδόν πρέπει να ρίξουμε μέσα το μείγμα από το γάλα και την κρέμα γάλακτος. Αυτό που θα γίνει είναι επικίνδυνο, μην το φοβηθείτε. Κοιτάξτε. Μην φοβάστε, όλα είναι υπό έλεγχο, εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Φοβηθήκατε, έτσι δεν είναι? Λίγο. Είπατε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μην φοβάστε, όλα καλά πηγαίνουν. Οπότε αυτό που θέλουμε τώρα είναι να χαμηλώσουμε τη φωτιά και να περιμένουμε 3-4 λεπτάκια μέχρι που να διαλυθεί τελείως η καραμέλα. Και αυτά τα κομματάκια που βλέπετε θα διαλυθούν τελείως και ουσιαστικά θα κάνουμε τη γέμιση της καραμέλας. Και η σάλτσα καραμέλας μου είναι έτοιμη. Ως τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο τόφι. Διαλύθηκε η ζάχαρη και η γεύση. Έλα λίγο, Διόνυση. Θέλω να μου πεις ακριβώς τι σου θυμίζει. Γιατί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο γίνεται κάτι πολύ συγκεκριμένο που τρώμε όλη την ώρα. Τρώγαμε όταν ήμασταν παιδιά. Τι είναι? Ζαχαρόπο γαλά. Όχι, βρε, οι καραμέλες η βουτύρου που τρώγαμε. Φίλε. Που τρώγαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα αυτό το υπέροχο τόφι να του δώσουμε σώμα. Οπότε, για να δώσουμε σώμα, θα χρησιμοποιήσουμε το μείγμα με το αλεύρι, το corn flour και το γάλα που είχαμε κρατήσει στην άκρη. Το ρίχνω μέσα όπως είναι. Κλασική περίπτωση. Όπως δένουμε όλα μας τα φαγητά, έτσι δένουμε και τα γλυκά. Ανακατεύουμε. Θα δούμε ότι κάτι μαγικό θα γίνει. Σε λίγη ώρα θα αρχίσει να πίζει το μείγμα μας. Εδώ και εδώ. Πώς το βλέπεις, έτοιμο? Δεν το βλέπω αυτό, την αλήθεια. Θέλουμε να δούμε μπουρμπουλήθρες. Με το που δούμε μπουρμπουλήθρες, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Το βγάζουμε από τη φωτιά και συνεχίζουμε λίγο ακόμα το ανακάτεμα εκτός φωτιάς, γιατί σε περίπτωση που έχει γρουμπαλάκια θέλουμε να σπάσουμε. Εδώ. Τέλεια. Βουαλά! Και έτσι όπως είναι, αδειάζουμε το μείγμα, την κρέμα καραμέλας, πείτε την όπως θέλετε, μέσα στην ταρτιέρα μας, εδώ. Και τώρα η αλήθεια είναι πως άμα την αφήσουμε να κρυώσει θα πήξει στο ψυγείο. Αλλά επειδή είναι ένα γλυκό που για εμένα πρέπει να τρώγεται σε θερμοκρασία δωματίου και όχι ψυγείου για να μας βγάζει πραγματικά όλες αυτές τις γεύσεις που έχει, θα ψήσουμε λίγο ακόμα στο φούρνο. Στους 170 βαθμούς, για πόση ώρα, Διονύση? Εσύ τι λες, Μπελέση? Εσύ τι λες, Τζίνα? Εγώ λέω 30. Μπράβο. 30 λεπτάκια ψήνουμε στο φούρνο και σε 30 λεπτά θα τη βγάλουμε το φούρνο, θα την αφήσουμε να κρυώσει και όταν θα κόψουμε ένα κομμάτι, πραγματικά είμαι σίγουρος πως θα πείτε ότι αξίζει ο κόπος για αυτή την τάρτα.
Εκτός από τη ζαχαροπλαστική, μία από τις πρώτες χρήσεις της καραμέλας ήταν για την αποτρίχωση των γυναικών στη Μέση Ανατολή, όπου αν και η ζάχαρη παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη μέχρι τον 16ο αιώνα, οι γυναίκες στα χαρέμια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν ήδη δημιουργήσει ολόκληρη τέχνη με το γλυκό του υλικό. Χρησιμοποιώντας ζεστή καραμέλα, χυμό λεμονιού και αλάτι, οι αισθητικοί δημιούργησαν μία μέθοδο αποτρίχωσης που ήταν απλή, εύκολη στην παρασκευή, αλλά και νόστιμη. Ενώ οι Ευρωπαίοι ήταν δύσπιστοι, η τεχνική εξαπλώθηκε γρήγορα σε Τουρκία, Ιράν και Βόρεια Αφρική. Και η τάρτα καραμέλας μας είναι έτοιμη. Ανυπομονώ να σας δείξω πώς είναι από μέσα. Καλά, είναι φανταστική. Σκεφτείτε την απόλυτη custard tart, μια τάρτα κρέμας, αλλά αντί για κρέμα να έχει γεύση καραμέλα. Αυτό το γλυκό είναι εμπειρία. Δηλαδή, και να σας πω, να προσπαθήσω να σας περιγράψω τη γεύση, άμα δεν δοκιμάσετε, είναι σαν μια τάρτα φλάν που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Κοιτάξτε εδώ. Είναι σαν μια κρέμ καταλάν. Είναι. Τι να πω, δηλαδή, είναι όλα σε ένα ολοκληρωμένα. Εδώ. Και το μόνο που χρειάζεται καλά είναι πολύ λεπτεπίλεπτο γλυκό. Δηλαδή δεν θα φώναζα ποτέ το γείτονα να δοκιμάσει αυτό το γλυκό. Δεν θα το εκτιμούσε. Δεν θα καταλάβαινε. Θα το καταβρόχτιζε όλο με τη μία. Λοιπόν, να φέρω λίγο τόφι από το ψυγείο, εδώ. Και να ρίξω λίγο... Δεν το νοούσα αυτό που είπα. Δεν το νοούσα, αλήθεια δεν το νοούσα. Τι? Τι λες όταν βλέπω τηλεόραση στο σαλόνι σου? Συγγνώμη, ρε φίλε. Μα σου έδωσα κλειδιά από το σπίτι μου. Δεν χρειάζομαι κλειδιά. Πότε έχει γίνει αυτό? Μισό λεπτάκι. Να σου πω όμως κάτι, άκου λίγο. Επειδή είσαι πολύ καλός στο να τρως, θέλω να μου περιγράψεις το γλυκό με τρεις λέξεις εσύ. Με τρεις λέξεις ο Διονύσης. Σε παρακαλώ, έλα λίγο, Διονύση. Κι ο Μπελέση, κι ο Μπελέση. Εντάξει, σταθερό πλάνο είμαστε, δεν κουνιόμαστε. Μας πιάνεις όλους. Όσο πάει. Ωραία το έχει κάνει. Λοιπόν. Δοκίμασε πρώτος να μας πει. Λοιπόν, τρεις λέξεις θέλω. Θα μου πείτε τι είναι. Είναι τάρτα καραμέλας. Μου πεις να σου βάλω γουρνόπουλα από πάνω. Δεν γίνεται. Ανάλαφρο. Ένα. Δεν χρειάζεται κάθε λέξη να δοκιμάζεις κιόλας. Έχει και η σειρά και Διονύσης. Άλλο. Τρεις λέξεις, δεν είπε τρεις... Τρεις μπουκές. Μπουκές. Δεν είναι καθόλου λιγοτικό. Μπράβο. Το πιάνουμε μία ολόκληρη λέξη. Και η τρίτη λέξη... Η τρίτη λέξη. Δεν το έχω. Είναι πρόστιχη. Για λοιπόν, να μην μιλήσω πρόστιχη. Δεν υπάρχει λέξη που να μπορεί να περιγράψει αυτό το γλυκό, φίλε Μπελέση. Αυτό που μπορώ να πω εγώ ότι είναι πάρα πολύ premium τάρτα. Σου τη χαρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους δίπλα μου. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου πρώτα απ' όλα που λέγεται Αρακάς. Όπου και να πας, ανοίγουν οι πόρτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πούνε κάτσε έξω. Λες, είμαι με τον Αρακά. Και σου λένε οι άλλοι. Δεν πάω να φάω. Δεν κλείνουμε έτσι το επεισόδιο. Έχει και γουρνοπούλα. Πάει, τελείωσε η γουρνοπούλα. Λοιπόν, αυτά. Η τάρτα μας τελείωσε. Κλείνει κάπως έτσι η συνταγή για να περάσουμε στους τίτλους τέλους και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε. Γεια σας! Για την τάρτα καραμέλας, σε μπολ βάζουμε το αλάτι, το αλεύρι, την άχνη και το βούτυρο παγωμένο σε κομμάτια. Πλάθουμε με τα χέρια μας και τρίβουμε μέχρι να πάρει το μείγμα την υφή δρεγμένη σάμου. Προσθέτουμε τον κρόκο, το νερό και πλάθουμε καλά. Απλώνουμε σε φόρμα με αποσπόμενη βάση και κάνουμε γύσο. Τρυπάμε με πιρούνι, απλώνουμε μεμβράνη και βάζουμε το ειδικό βάρος για τάρτες. Ψήνουμε για 25 με 30 λεπτά, αφαιρούμε το βάρος και ψήνουμε για επιπλέον 10 με 15 λεπτά. Για την κρέμα καραμέλας, σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, το corn flour, γάλα, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε κατσαρόλα βράζουμε το υπόλοιπο γάλα μαζί με την κρέμα γάλακτος, τη βανίλια και αλάτι. Σε άλλη κατσαρόλα βάζουμε το 1 πέμπτο από τη ζάχαρη, ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ μέχρι να αρχίσει να λιώνει. Βάζουμε άλλη μία δόση από τη ζάχαρη και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για άλλες 3 φορές.
Μόλις το μείγμα πάρει χρώμα καραμέλας, ρίχνουμε προσεκτικά το ζεστό μείγμα με το γάλα, ανακατεύοντας μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε το μείγμα με το corn flour, ανακατεύουμε, αφαιρούμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε καλά. Μεταφέρουμε το μείγμα προσεκτικά στη βάση, ψήνουμε για 30 λεπτά, αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε με σάλτσα καραμέλας, ζάχαρη άχνη και δυόσμο.